Σου άρεσε που του είπαμε έτσι χρόνια πολλά τώρα που ξυπνήσατε, ε? Σου άρεσε που τραγουδήσαμε? Τι είπαμε, για πες. Να ζήσεις μπαμπάκα και χρόνια πολλά. Έτσι του είπες κι εσύ. Τι είπαμε? Τι είπαμε? Καλημερούδια, τι κάνετε? Ελπίζουμε να είσαστε όλοι και όλες καλά. Να ξημέρωσε μια τέλεια Τρίτη. Τετάρτη για σας τώρα βέβαια, για μένα είναι Τρίτη. Λοιπόν, πετάει το αυτί εδώ με αυτή τη στέκα έτσι περίεργα και δεν είναι ωραίο, κάπως πρέπει να κρυφτεί. Λοιπόν, σήμερα για μας είναι έτσι μια λίγο πιο ιδιαίτερη μέρα, διότι ο Κανάκης, ο μπαμπάς μας δηλαδή, ο μπαμπάς του Αλέξανδρου, ο δικός μου ο άντρας, έχει τα γενέθλιά του και εγώ έχω ετοιμαστεί, γιατί θέλω να πάω, να του πάρω τούρτα. Έχω δει μια συγκεκριμένη τούρτα, η οποία έχει ίδιο θέμα με το πάρτι του Αλέξανδρου και μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα να του κάνω έτσι μια παρόμοια τούρτα. Και ελπίζω να τη βρω, μόνο αυτό, γιατί την έχω δει στο e-shop, αλλά δεν ξέρω τώρα. Είδα ότι την φέρνουν, φανταστείτε, με την εφαρμογή της Walt, αλλά δεν ξέρω. Τώρα δεν υπάρχει ξαφνικά η τούρτα. Τώρα δεν ξέρω γιατί και πώς και τι έχει γίνει. Τέλος πάντων, εγώ θα πάω στο συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο να δω αν υπάρχει. Αν δεν, θα δω ότι βρω. Και τι άλλο σήμερα έχει? Θέλω να πάω και στο Χαλάνδρι, έτσι κι αλλιώς θέλω να πάω. Γιατί έχει ένα κατάστημα που θέλω να πάρω κάποια πράγματα. Και να σας κάνω και ένα haul. Αν όχι σήμερα, ίσως αύριο. Και θέλω να πιστεύω, βρε παιδιά, ότι σήμερα θα με πάρουν τηλέφωνο για να πάω να πάρω το καθισματάκι του μικρού. Αλέξανδρε, τι κάνεις, παλαμάκια? Παλαμάκια, παλαμάκια, με τα δυο μας τα χεράκια. Λοιπόν, είμαι έτοιμη για να φύγω, να πάω να κάνω τα ψώνια μου, αυτά που θέλω να κάνω τώρα για τα γενέθλια του Κανάκη. Και φόρεσα κάτι λίγο πιο ελαφρύ για σήμερα, γιατί νομίζω ότι έξω, λίγο που άνοιξα και βγήκα στον μπαλκόνι, δεν είχε πάρα πολύ κρύο. Οπότε έβαλα τα πιο ελαφριά μου, μακιγιαρίστηκα εδώ πέρα και λίγο, έβαλα εδώ και την στέκα μου. Και έφυγα. Πάμε να δούμε λίγο τον έξω κόσμο. Λοιπόν, επειδή η περίοδος μου πραγματικά δεν έχει προηγούμενο, νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλο τέτοιο πράγμα στον πλανήτη που κυκλοφορεί. Έφυγα για ακόμα μία φορά από το σπίτι. Έλα, κούκλα μου, να προλάβουμε το φανάρι. Έφυγα για ακόμα μία φορά από το σπίτι χωρίς να έχω στείλει μήνυμα. Τουλάχιστον δεν πήγα πάρα πολύ μακριά. Πήγα γύρω στα 500-600 μέτρα. Για να συνειδητοποιήσω ότι πάλι δεν έχω στείλει μήνυμα και πάλι να σταματήσω στην άκρη και πάλι να στέλνω μέσα στη μέση του δρόμου μηνύματα. Προφανώς και χάθηκα χίλιες φορές για να φτάσω εδώ που θέλω να φτάσω, γιατί έτσι είμαι εγώ, δηλαδή πραγματικά χάθηκα, παιδιά. Έψα μια 10 ώρες γύρω γύρω στο Χαλάνδρι τώρα, μιλάνε, δεν μπορείτε να φανταστείτε την κατάσταση, τι έκανα, γιατί μπορώ να τα κάνω αυτά τα πράγματα εγώ. Στα στενά του Χαλανδρίου με τη φίλη μου τη Μαρία βρεθήκαμε, παρόλο που χάθηκα. Δεν είναι τυχαία η συνάντησή μας προφανώς, αλλά θα δείτε σε ένα από τα επόμενά μου βίντεο. Κάνουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Αχ, έχω λαχανιάσει τώρα. Γιατί πάμε από το σπίτι της, εδώ πέρα που πάμε στα Ερείπια. Από το σπίτι της πάμε στο κέντρο με τα πόδια. Γιατί η κυρία από εδώ πέρα είναι δασκάλα γιόγκα και νομίζω ότι όλοι έχουμε τις αντοχές. Και εγώ έχω λαχανιάσει. Μια χαρά έτσι. Αυτό είναι το πανάκι που σου λέω στα βίντεο για τα τζάμια. Μπορείς και ορίστε να το. Αυτό είναι το πανάκι. Ένα ευρώ. Θα πάρουμε τους διαδρόμους έναν έναν και σε αυτόν εδώ θέλω να δώσουμε μεγάλη έμφαση. Εντάξει. Σε παρακαλώ πολύ. Είναι τα αγαπημένα μου. Εντάξει. Εγώ ήρθα για να πάρω από αυτή την εταιρεία με το άρωμα τσιχλόφουσκα και το έχω πάθει το σοκ μου τώρα γιατί δεν υπάρχει. Και το πιο σημαντικό για μένα ήταν αυτό τώρα. Πού είναι ρε, γιατί λες να είναι ωραίο το πίνα κολάντα. Ναι. Έχουμε να έρθουμε εγώ βασικά στο Χαλάνδρι από την εποχή της λάσπης. Και είναι πάρα πολύ ωραία εδώ στο πεζόδρομο. Κάναμε τα ψώνια μας από ότζι, που θα σας δείξω λογικά αύριο. Αχ, τι ωραίο παλτό είναι αυτό. Είναι τέλειο. Πολύ ωραίο παλτουδάκι, εδώ πέρα το ροζάκι. Ποπκόρν. Λοιπόν, μόλις μπήκα στο αυτοκίνητο και φεύγω τώρα γιατί με πήραν τηλέφωνο παρατέταρτο να είμαι
αυτήν και η φυσιά να πάρω του μικρού το καθισματάκι και θέλω να σας πω ότι τη Μαρία, τη φίλη μου, την είδα, γιατί προσπαθώ να κάνω κάτι για καλό σκοπό και θα το συνεχίσω αύριο. Τώρα, επειδή τη Μαρία δεν μπορώ να τη βλέπω συχνά και δεν μπορώ να έρχομαι εδώ πέρα συχνά. Ναι. Λεωφόρος Κηφισίας. Αυτό λογικά είναι. Οδηγίες, πόση ώρα θέλω? 12 λεπτά οριακά προλαβαίνω. Κατευθυνθείτε βορειοανατολικά. Λοιπόν, σε 100 μέτρα. Και ήθελα να σας πω ότι πιστεύω και θέλω να... Λοιπόν, ετοιμάζω κάτι λοιπόν που λέτε για καλό σκοπό, που ελπίζω να βγει καλό, γιατί αύριο πρέπει να κάνω και κάποια άλλα γυρίσματα. Θα το δείτε. Και ελπίζω να βγει καλό. Αυτό μόνο. Να βγει καλό. Έφυγα τώρα. Έφυγα. Χριστουγεννιάτικα. Χριστουγεννιάτικα! Θέλω να σας πω ότι έχω μια απίστευτα ανεβασμένη διάθεση και γιατί ο άντρας μου έχει γενέθλια, εννοείται, αλλά και γιατί είδα τη Μαρία, τη φίλη μου, μετά από πάρα πολύ καιρό και πήγαμε στο Χαλάνδρι. Και θέλω να σας πω ότι σήμερα το Χαλάνδρι, ενώ το έχω επισκεφθεί αρκετές φορές, αλλά έχω πάρα πολύ καιρό να πάω, ένιωσα ότι είμαι σε κάποια χώρα του εξωτερικού, στην Ευρώπη, έτσι λίγο βόρεια. Είναι και ο καιρός έτσι συννεφιασμένος, πολύ κρύος. Τελικά έχει κρύο, δηλαδή αυτό δεν ήταν πολύ καλή ιδέα. Αυτό που φόρεσα δεν ήταν πολύ καλή ιδέα. Δηλαδή, αν αύριο έχω πυρετό, θυμίστε μου ότι είναι αυτό και δεν είναι κορονοϊός. Γιατί είμαι σίγουρη κατευθείαν ότι θα πω ότι είναι κορονοϊός. Έχω επιστρέψει σπίτι. Και εκεί που κύλαγε πάρα πολύ ωραία η μέρα μου, με είδατε. Ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη. Μέχρι και στις ιστορίες στο Instagram είχε μια χαρά του τρελού. Αχ, λοιπόν, θέλω να σας πω ότι στο ζαχαροπλαστείο που πήγα για να πάρω την τούρτα του Κανάκη, ενώ είχα δει άλλη στο e-shop τους και φαντάστηκα ότι θα την βρω, ποτέ δεν την βρήκα και πήρα άλλη. Και εκεί έφαγα τη μία τη χαστούκα, γιατί εγώ ήθελα εκείνη την τούρτα. Πήγαινα συγκεκριμένα για αυτή την τούρτα. Δηλαδή, έφτασα μέχρι το Χαλάνδρι για να πάρω μόνο αυτή την τούρτα. Και τι άλλο ήθελα να πω εγώ τώρα, τι άλλο ήθελα να πω. Ναι, ήθελα να πω ότι γύρισα στο σπίτι και μου είπε η μαμά μου ότι ήρθε απ' τα λιτά ο κύριος για ένα συστημένο που δεν το έδινε με τίποτα. Με κανένα χαρτί δικό μου, ούτε με διαβατήριο, ούτε με ταυτότητες, ούτε με τίποτα, αν δεν είμαι η ίδια. Τέλος πάντων, και το κακό είναι ότι αύριο πρωί, μετά τις 10 μου είπανε, πρέπει να σηκωθώ να πάω να στηθώ στα λιτά. Που ένας θεός ξέρει πόση ώρα θα κάνω σε αυτά τα λιτά. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Τα αποφεύγω εγώ αυτά, ξέρετε για ποιον λόγο, αλλά είναι ένας φάκελος που πρέπει να τον πάρω. Οπότε λίγο να σας πω την αλήθεια, μου κόπηκε η χαρά γιατί ξενέρωσα λίγο με αυτή την ιστορία. Και επίσης θέλω να σας πω ότι εχθές ανέβασα κάποιες ιστορίες στο Instagram την ώρα που έφυγα από το κομμωτήριο και πάρα πολλά κορίτσια μου στείλανε μήνυμα και μου είπαν ότι το μαλλί μου δεν είναι φυσικό και ότι το μαλλί μου είναι τρες. Το μαλλί μου είναι δικό μου, ευτυχώς, είναι δικό μου όλο αυτό που βλέπετε. Δεν έχω τρέσα, δεν έχω εξτέ, δεν έχω τίποτα τέτοιο, είναι όλο αυτό που βλέπετε δικό μου. Αλέξανδρα, έλα. Έλα να δώσεις το δώρο στον μπαμπά. Γέλα. Κοίτα. Θα έρθεις να δώσεις το δωράκι στον μπαμπά. Έλα. Για πάρ' το να το δώσεις στον μπαμπά. Για πάρ' το. Για πάρε το δώρο του μπαμπά, αν δεν θέλετε να κουμπίσει καν την τσάντα. Το δώρο στον μπαμπά, μπράβο! Κάνουμε παραγγελία από Wall που σας έχω πει ότι έχω και ένα κουπόνι έκπτωση στην πρώτη σας παραγγελία μείον 5 ευρώ και παραγγείλαμε Fridays για να γιορτάσουμε εμείς οι 2, 3, 4 με το μωρό 5 τα γενέθλια του Κανάκη, τα καραντινάτα. Να ζήσεις μπαμπάκα και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά, παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως και όλοι να λένε να ένα σοφός. Φύσα, Αλέξανδρε. Φύσα. Φύσα. Μπράβο, μπράβο. Του βάφησε την μπλούζα. Ωραία, όλα τα φύσαμε πάνω. Ο ένας στέκα, ο άλλος μπλούζα. Αλέξανδρε, θα θες να ανοίξουμε κουτάκια? Επίσης, μπορεί να ανέβω για να πιω λίγο κοκακόλα, γιατί δεν αντέχω. Ωραία, τα γράφω αυτά όλα στο βίντεο. Τι είπα, δεν αντέχω. Φάγαμε πάρα πολύ. Όταν σας λέω πάρα πολύ, πάρα πολύ, γιατί μας έπιασε λεμαργία να φάμε λίγο απ' όλα, να δούμε όλες τις γεύσεις, οπότε... Τι είναι αυτό το κουτί?
Λοιπόν, θέλω να σας πω, με αυτή την εφαρμογή από τη Wolt είναι πάρα πολύ ωραία και μπορείς να δεις ανά πάσα στιγμή που είναι η παραγγελία σου κλπ. Και στην πρώτη σας παραγγελία θα έχετε και έναν εκδοτικό κωδικό. Άμα γράψετε, άμα βάλετε στο τέλος στα κουπόνια Marinelli LL, όλα κεφαλαία 5. Marinelli 5, κεφαλαία όλα LL και θα έχετε 5 ευρώ έκπτωση. Είναι μια χαρά. Αλέξανδρε, έλα να ανοίξουμε τα κουτάκια. Τι είπε αυτό το κουτί εδώ? Τι είναι αυτό σάλια του? Έλα, Αλέξανδρε. Έλα, πάμε στο νούμερο 16. Έλα, κοίτα, το ανοίγω μόνη μου. Τι έκανε η μαμά! Το άνοιξε μόνη τη! Λοιπόν, έχουμε μία μπρονζέ σκιά. Θα σα το δείξω γρήγορα. Θα έρθει ο Αλέξανδρος. Η πετσέτα που φαίνεται εδώ πέρα κρεμασμένη το σύνορα. Δεν μου το λέτε. Φαίνεται αυτό το χάλι πίσω. 16 εδώ πέρα έχουμε μεγάλο. Τι είναι? Deep Sleep, παιδιά, είναι από την εταιρεία This Work. Σας έχω πει ότι λατρεύω τα pillow sprays, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία spray, τα οποία τα ψεκάζει στο μαξιλάρι και μυρίζουν τέλεια. Έχω δοκιμάσει πάρα πολλά από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Είναι η εταιρεία This Works. Και αυτό εδώ πέρα από ό,τι βλέπω είναι μια κρέμα σώματος. Καλά, έχει χαρτάκι. Που τη βάζεις στο σώμα σου και μυρίζει έτσι χαλαρωτικά. Λοιπόν, ήταν μια πάρα πολύ ωραία ημέρα η σημερινή. Αν και η αλήθεια είναι ότι λίγο έτσι με το ότι πρέπει αύριο το πρωί να πάω ελτά, μου έχει κοστίσει, δεν θα σας πω ψέματα, γιατί αυτό συζητάω με τη μαμά μου, ότι πέρασε χθες το πρωί από το συγκεκριμένο κατάστημα των ελτά και είχε πάρα πολύ μεγάλη ουρά απ' έξω και είχε και βροχή, φανταστείτε. Και λίγο με έχει στεναχωρήσει, γιατί είναι ένας φάκελος που πρέπει να τον πάρω. Και έγινε τώρα από χαζαμάρα, δηλαδή. Τέλος πάντων. Απλά μου κάνει εντύπωση, γιατί μου έχουν δώσει δηλαδή είτε στον Κανάκη, είτε στη μαμά μου, είτε στον μπαμπά μου, πάλι με την ταυτότητά μου συστημένο φάκελο. Γιατί έχω παραλάβει το συγκεκριμένο φάκελο από την ίδια εταιρεία, συστημένο φάκελο πάρα πολλές φορές. Και τέλος πάντων, τώρα στεναχωρήθηκα που έχει γίνει αυτό, αλλά δεν μπορώ να κάνω και κάτι διαφορετικά. Αυτά! Σίγουρα ήθελα να σας πω και κάτι άλλο τώρα, το οποίο δεν το θυμάμαι καθόλου. Καθόλου, αλλά κάτι θέλω να σας πω, γιατί είπα κατεβαίνοντας να πω στα κορίτσια, ναι, όχι, θέλω να σας πω τώρα ότι θα καθίσουμε να δούμε GNTM, είναι τελικός. Η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπω GNTM, δεν παρακολουθώ σε τόσο καιρό. Απλά όλο τον Δεκέμβρη που καθόμουν εδώ πέρα και έκανα το μοντάζ, άνοιγα την τηλεόραση έτσι λίγο, απλά κάτι να παίζει πίσω και έβαζα Δευτέρες και Τρίτες GNTM και ψηλό έβλεπα και ψηλό έμαθα λίγο τους παίκτες και αυτά. Εχθές έφυγε ο Εντουάρτ και στεναχωρήθηκα λίγο, παρόλο που δεν ξέρω. Απλά έτσι μου άρεσε σαν προσωπικότητα. Δεν ξέρω εσείς που το παρακολουθείτε πιο πολύ καιρό τι έχετε να πείτε. Και τώρα έχω στο μυαλό μου δύο παίκτες που θέλω να κερδίσουν από αυτούς τους τρεις. Εγώ θέλω να κερδίσει η κοπέλα που δεν ξέρω, το Παρασκευή νομίζω τι λένε, νομίζω Παρασκευή. Ή το μελαχρινό το παιδί, όχι το μελαχρινό. Ο Ανδρέας. Ένας από αυτούς τους δύο θέλω, δεν ξέρω. Η κοπέλα μου αρέσει γιατί φαίνεται και καλή και μου αρέσει η επίδοσή της στο παιχνίδι, ό,τι έχω δει τέλος πάντων. Ο Ανδρέας από συμπεριφορά δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει, αλλά είναι μοντέλο. Είναι μοντέλο, εντάξει, δεν το συζητώ. Εντάξει, πάει το κουτί μου. Εντάξει, περνάς καλά πάνω στο κουτί της μαμάς? Τι παθαίνει το παιδί μου με αυτό το κουτί? Λοιπόν, κάθομαι εδώ και κάνω μοντάζ και βλέπω τελικό GNTM. Μόλις ανακοίνωσαν ότι έφυγε ο Εμιλιάνο, οπότε τα υπόλοιπα τρία παιδιά, να σας πω που έχουν μείνει, τον είχα ξεχάσει τον άλλο με το σγουρό, το μαλλί πριν που σας έκανα τα προηγούμενα. Όποιος και να κερδίσει, πραγματικά τους συμπαθώ και τους τρεις, μου αρέσουν και τρεις και οι τρεις είναι πάρα πολύ καλή για μοντέλα. Αλλά γράψτε μου εσείς από κάτω ποιος θέλετε να κερδίσει και γιατί. Αυτά, σας αφήνω γιατί έχω να κάνω μοντάζ πάρα πολλά πράγματα και επειδή με βλέπω να ξενυχτάω και δεν πρέπει να ξενυχτήσω πολύ γιατί αύριο έχω αρκετά πράγματα να κάνω, σας αφήνω και θα σας δω πάλι αύριο.